ήρθατε στην πρόσκλησή μας και ήρθατε στην εκδήλωση που διοργανώσαμε απόψε για να παρουσιάσουμε τους προπονητές που ανέλαβαν φέτος την ομάδα. Εγώ από τη μεριά μου δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, θα μιλήσει ο προπονητής ο Βασίλης ο Φούτσης. Να σας ξαναευχαριστήσω. Να σας μιλήσει ο Βασίλης. Καλησπέρα για μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Σκοπός της εκδήλωσης είναι, όπως ακούσατε για τον Πρόεδρο, η παρουσίαση των δύο προπονητών, οι οποίοι αναλαμβάνουν στο εξής την εξέλιξη της ομάδας, την εκκίνηση και την πορεία της στην Α2 Εθνική Κατηγορία. Είναι η πρώτη φορά που κάποια αξιώτικη ομάδα οποιοδήποτε αθλήματος καταφέρνει να ανέβει στη δεύτερη τάξη η εθνική κατηγορία της Ελλάδος. Δεν έχει ξαναγίνει. Το θεωρούμε τεράστια επιτυχία. Και αποτελεί μια επιτυχία που βασίστηκε. Είχε πάρα πολλούς παράγοντες. Για μένα, πρώτοι παράγοντες ήταν οι αθλήτριες. Το μεγαλύτερο μέρος ήταν αναξιώτες αθλήτριες, κοπέλες του Λυκείου, οι οποίες τηλεχώθηκαν από κάποιες πιο έμπειρες αθλήτριες και καταφέραμε αυτό που καταφέραμε, να ανέβουμε στην Α2 κατηγορία. Τώρα, άλλο σκοπός της εκδήλωσής μας είναι ότι θέλουμε και να γνωριστούμε, να έρθουμε σε επαφή με τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γιατί μέχρι τώρα στο κατωτάδι είμαστε και στην αφάνεια. Είμαστε σε τοπικό πρωτάθλημα, δεν είχατε τη δυνατότητα να γνωρίζετε, δεν είχαμε τη δυνατότητα να σας δώσουμε και κίνητρα για να γνωρίσετε. Σας ευχαριστώ λοιπόν, είναι ο κύριος Τουρσούγκας, ο πρώτος προπονητής της ομάδας Α2, ο οποίος θα ενισχύεται με την αμέριστη βοήθεια από την μεγάλη εμπειρία του κυρίου Δερμάτη. Ασφαλώς, οι εκπρόσωποι των ομάδων της ενημέρωσης, οι οποίοι ασχολούνται χρόνια με τον Βόλεϊ, γνωρίζετε περί ποιων προπονητών πρόκειται, πολυνίκων και έμπειρων. Και αυτή ήταν και η μεγαλύτερος παράγοντας τον οποίο καταλήξαμε να συνεργαστούμε. Οι γνώμονες πάνω στους οποίους βασιστήκαμε για να συνεργαστούμε, για να καταλήξουμε σε αυτή τη συνεργασία, ήταν στην ουσία τρεις. Ο πρώτος ήταν ότι στις συζητήσεις που είχαμε όλο τον καιρό που το... Δεν το διαπραγματευτήκαμε μόνο στην αλήθεια. Όσο συζητήσαμε, τριέξαμε τα γνώτα μας. Πρόκειται για μια κίνηση που κάνουμε. Ανέβουμε στην Α2, δεν ήταν μια κίνηση απλά για να ανέβουμε στην Α2, να κάνουμε το καπρίτσιο μας και να ανέβουμε μετά στην Α1 και να πούμε να έχουμε μια ομάδα στην Α1 κατηγορία. Η κίνησή μας ήταν αποκλειστικά για να αναδείξουμε το άθλημα του βόλεϊ στην Άξο, στις Κυκλάδες. Στις συζητήσεις λοιπόν που είχαμε με τον κύριο Τουρσούγκα και τον κύριο Δερμάτη, καταλάβαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ερχόντουσαν σε καμία περίπτωση αν τους λέγαμε: κοιτάξτε να δείτε, εμείς θέλουμε να έχουμε μια ομάδα στην Α2 και να τα ανεβάσουμε στην Α1 και τελείωσε. Ήταν καταληκτικός παράγοντας το γεγονός ότι και εκείνοι μάλλον θέλουν να βοηθήσουν το άθλημα στο νησί και κατ' επέκταση και στη χώρα, γιατί ξέρουμε όλοι σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή το άθλημα. Ένας άλλος λόγος ο οποίος μας βοήθησε, μας έκανε να προχωρήσουμε αυτή τη συνεργασία ήταν το γεγονός ότι η εμπειρία τους, τη γνωρίζετε όλοι, είναι τεράστια. Δεν σας κρύβω ότι εμείς είμαστε ως νεοφώτης της ομάδας στην Α2 πρώτη φορά στην εθνική κατηγορία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας, ως άπειροι, να κινηθούμε και να γνωρίζουμε τα κατατόπια καλά. Θεωρούμε ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν υπάρχουν πιο κατάλληλοι γι' αυτό, ώστε να μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε. Ο τρίτος λόγος ήταν ότι από ό,τι είδαμε από τους ανθρώπους αυτούς έχουν μεγάλη αγάπη για το νησί. Έχουν έρθει κάποιες φορές και το αγαπούνε. Και ξέρετε, είναι δύσκολο να φύγει κάποιος από την Αθήνα και να έρθει να μείνει σε ένα τέτοιο τόπο μικρό και νησιωτικό. Όλοι γνωρίζουν ποιες είναι δυσκολίες. Αυτοί είναι οι παράγοντες πάνω στους οποίους βασιστήκαμε για να κάνουμε αυτή τη συνεργασία.
Πάνω για το δεύτερο λόγο που σα είπα πριν, ο κ. Δεμάτση και ο κ. Τουσούδα δεν ασχολούνται με την αυθαρή κατηγορία, μόνο με την ελληνική ομάδα. Με τη βοήθεια και άλλων ντόπιων προπονητών θα υποδείξουν την κατεύθυνση με την οποία θα γίνει η προώθηση των τμήματων υποδομών. Το βόλιο στην Άξο δεν είναι μόνο η γυναική ομάδα. Έχουμε τμήματα ακαδημιών Μίνι, Παγκορασίδων, Κορασίδων και Νεάνιδων. Υπό την καθοδήγησή του λοιπόν, κάποιοι νεότεροι προπονητές, οι οποίοι δεν έχουν την εμπειρία που θα θέλαμε να έχουν, θα στελεχωθεί η γενική ομάδα και για τα άλλα τμήματα.